Με τα χαμόγελα να περισσεύουν, οι μικροί ερασιτέχνες ταινίστες του Αρκαλοχωρίου δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως σήμερα αναμετρήθηκαν με τον θρυλικό Στέφανο Τσιτσιπά. Ήρθα να στηρίξω, ήρθα να βοηθήσω τα παιδιά που χρειάζονται βοήθεια και για μένα είναι πολύ σημαντικό το ότι βρίσκομαι εδώ και μπορώ και παραχωρώ ότι μπορώ αυτή τη στιγμή. Για μένα η στήριξη και η βοήθεια σε ανθρώπους που το χρειάζονται είναι πολύ σημαντική και είμαι εδώ οποιαδήποτε στιγμή με χρειαστεί οποιοδήποτε. Να κάνω το καλύτερο δυνατόν. Ο Έλληνας πρωταθλητής και ανάμεσα στους κορυφαίους ταινίστες παγκοσμίως κατάφερε με την παρουσία του να εμψυχώσει μικρούς και μεγάλους που έσπευσαν να τον γνωρίσουν από κοντά, να ζητήσουν αυτόγραφο και να φωτογραφηθούν μαζί του. Στις δύσκολες στιγμές φαίνονται οι άνθρωποι και όπως είπα είναι σημαντικό να κάνουμε πράγματα τα οποία τέτοιου είδους πράγματα, γιατί εμένα προσωπικά μου φαίνουν πολύ χαρά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη για διακοπές με μέλη της οικογένειάς του και σε φάση αποθεραπείας, καθώς πρόσφατα υποβλήθηκε σε επέμβαση στο χέρι. Σήμερα η μέρα του ήταν αφιερωμένη στους πληγέντες του φωνικού σεισμού, με τον ίδιο να απαντά θετικά στην πρόσκληση του Συλλόγου Ελπίδα να βρεθεί στο πλευρό τους και να τους στηρίξει σε αυτήν την τεράστια δοκιμασία. Έδωσε χαρά και ελπίδα και αισιοδοξία σε αυτά τα μικρά παιδιά και στα μεγάλα παιδιά, δείχνοντας το μήνυμα ότι όποιος αγωνίζεται δεν χάνει και όποιος αγωνίζεται και προσπαθεί και επιβιώνει και τα καταφέρνει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Πραγματικά είναι ο πρώτος από τους μεγάλους αθλητές που έχουν καταφτάσει και μας στηρίζει σε αυτό το δύσκολο αγώνα που έχουμε. Στην θέα του και μόνο ο ενθουσιασμός ήταν μεγάλος με τον Στέφανο Τσιτσιπά να σκοράρει στην εμψύχωση της ψυχολογίας τους. Ο Έλληνας ταινίστας στην διάρκεια της επίσκεψής του στο βαθιά λαβωμένο από τον Εγκέλαδο Αρκαλοχώρη βρέθηκε στο Δημαρχείο της περιοχής, όπου και συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μανώλη Φραγκάκη με τα απαραίτητα συμβολικά δώρα.